Κυρία Γιάννα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, τι άλλο θα δούμε. Τι άλλο, πραγματικά τι άλλο θα δούμε. Ξεπερνάει κάθε όριο, κάθε σενάριο, φαντασίας τουλάχιστον. Τι έγινε λοιπόν μετά το τέλος της τηλεοπτικής μας συνέντευξης, κυρία Γιαννακοπούλου. Τι να σας πω, μετά από όλο αυτό, ναι, ξαφνικά μου στέλνουν κάποιοι φίλοι μου, να γιατί γίνεται, δεν σε τι έχει αυτό το site. Και μπαίνω μέσα, το οποίο δεν ήταν site, πλαστογραφή. Το όνομα ενός πολύ γνωστού site, αυτή η ανάρτηση. Και έκπληκτη διαβάζω ότι με έχει μηνύσει η Κεντρική Τράπεζα δήθεν για κάποια σχόλια και για έναν διάλογο που είχα μέσα, κύριε Κούτρα, και ειδικά με τον κύριο Τζούνο στην εκπομπή σας, ναι, και στα οποία σας έλεγα να επενδύσετε σε κάποιο site σε κρυπτονομίσματα 250 ευρώ, ότι θα βγάλετε 25 με 27 ευρώ το 20 λεπτό και ότι έκανα τέτοιου είδους ουσιαστικά διαφήμιση μέσα από την εκπομπή σας σε τέτοιου είδους sites με κρυπτονομίσματα. Δηλαδή σηκώνει κανείς τα χέρια ψηλά και για το μέγεθος της φαντασίας κάποιων που, ξέρετε, θα μπορούσε να ήταν σχεδόν αστείο, σχεδόν γελίο. Αλλά επειδή γίνεται σε όλη αυτή την περίοδο, την προεκλογική, λίγες μέρες και πριν από τις εκλογές, πραγματικά αναρωτιέμαι πού μπορεί να φτάσει η προβοκάτσια. Δηλαδή πόσος πόλεμος πια, τόσο πολύ έχει ξεφύγει τελείως η κατάσταση. Αν μπείτε και το δείτε, θα δείτε και αναλυτικούς διαλόγους. Ναι, ναι, δηλαδή, μπήκα, εγώ το είδα. Είναι αδιανόητο το πόσο πολύ πλέον έχει ξεφύγει η κατάσταση με τόσο αναλυθέστατα, απαράδεκτα, αδιανόητα δημοσιεύματα, τα οποία είναι πέρα και από την πιο, τι να πω, δημιουργική φαντασία. Νοσηρή καλύτερα. Νοσηρή φαντασία. Νοσηρότατη. Είναι τραγικό. Να πούμε αυτό, ότι δεν δίνει συμβουλές η κυρία Νάντια Γιαννακοπούλου για κρυπτονομίσματα. Αλίμονο. Ή για κάθε είδους νομίσματα. Και είναι βέβαιο. Τελείως ψευδές, ούτε και το site έβγαλε την διάψευση, έβγαλε και το site διάψευση. Προφανώς το διαψεύδουμε όλοι, είναι αδιανόητο και βεβαίως δεν έχει ασχοληθεί και η τράπεζα. Απλά εννοείται ότι θα πάω, είναι αυτονόητο ότι άμεσα θα πάω στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος και επιφυλάσσω με κάθε νομίμου δικαιώματός μου. Είναι απαράδεκτο πια αυτό το οποίο γίνεται. Και ξαναλέω, όλα να τα περιμένει κανείς, όλα τα περίμενα, κύριε Κούτρα, κύριε Τζούνο, πραγματικά. Αλλά τόσο πολύ, τόση νοσηρότητα, τόση αθλειότητα κυριολεκτικά, να έχει τόσο πολύ ενοχλήσει αυτή η υποψηφιότητα ώστε να καταφεύγουν σε τέτοια ψέματα και σε τέτοια προβοκάτσια. Εντάξει ρε παιδιά, φτάνει πια. Έχετε εκτίμηση από πού μπορεί να προέρχεται κάτι τέτοιο? Δεν μπορώ να γνωρίζω. Απλά έχει ξεφύγει και έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Δηλαδή το να γράφονται τέτοια πράγματα με αυτόν τον τρόπο, ότι δίνουμε τάχα τέτοιου είδους συμβουλές, δεν μπορώ να το καταλάβω, ούτε μπορώ δηλαδή να πιστέψω ότι πια βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο. Σε αυτό το σημείο τόσης νοσηρότητας και τόσης αθλειότητας. Μην μπαίνετε μέσα, εγώ θέλω να πω, επειδή υπάρχει ενδιαφέρον για τις εκλογές του ΠΑΣΟΚ και κάποιοι ψάχνουν και συγκεκριμένα για τους υποψήφιους κτλ. Μην μπαίνετε σε αυτό το site μέσα, δεν ξέρουμε τι είναι, το νου σας, προσέξτε. Κυρία Γιαννακοπούλου, ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας.